Έφτασε στο στούντιο, πρωινός, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλημέρα σας, κύριε Παπά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ξυπνήσαμε πολύ πριν. Ξυπνάτε στην έτσι κι αλλιώς. Στην ώρα μας ξυπνήσαμε. Καλές επιτυχίες. Μας κάνετε ποδαρικό. Κάτι πρέπει να πείτε για να μας το πείτε και σε εμάς, σας παρακαλώ πολύ. Μας κάνετε ποδαρικό γιατί είστε ο πρώτος. Δεν με αφήνετε καν να σας ευχηθώ. Λέω καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Εύχομαι και σε όλα τα παιδιά εδώ στα συνεργεία να πάνε όλα καλά και να είναι μια καινούργια μέρα συνολικά για την ελληνική τηλεόραση. Ποδαρικό, λέω, μας κάνει ο Υπουργός, γιατί είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που περνάει από την εκπομπή. Είναι πολύ πρωινή η ώρα και καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο και για εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάω λίγο στα βαθιά και στα δύσκολα, και ας είναι πρωινή η ώρα. Και σας κοιτάζω στα μάτια και θέλω να απαντήσετε στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Θα κοπούν, κύριε Παπά, οι συντάξεις ή όχι? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Τι εννοείται από ό,τι φαίνεται? Από τα δημοσιονομικά στοιχεία και από το γεγονός ότι χθες είχαμε και μία δήλωση του εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος καθάρισε ότι. Διότι δεν τους αφορά το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν έχουν πρόγραμμα με την Ελλάδα. Τέλος το δουνουτού. Το είπανε και αυτοί οι άνθρωποι, το λέγαμε και εμείς εδώ. Ναι. Και είναι νομίζω μία πολύ σημαντική στιγμή και επιτυχία δημοσιογραφική. Ήταν μία καθαρή δήλωση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν ο θεσμός του οποίου τις εκτιμήσεις χρησιμοποίησαν κάποιοι και εντός της χώρας. Και λάθος εκτιμήσεις, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς τις ομολογεί εκ των υστέρων. Το Ταμείο όμως. Ξέρετε, δεν μας έχει πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν άλλαξε κάτι στη μεθοδολογία του εκ των υστέρων. Μάλιστα, έκανε λάθος. Δηλαδή, χρησιμοποίησε κάποια μέθοδο, έβγαλε λάθος αποτελέσματα. Άλλαξε τη μέθοδό του. Στην ουσία, άρα ήμασταν εμείς το πείραμα που έκανε. Αυτό είναι απολύτως σαφές και νομίζω και ένα πείραμα για την Ευρώπη συνολικά, το οποίο απέτυχε και ευτυχώς η Ευρώπη αναπτύσσει δικούς της μηχανισμούς και δεν θα έχουμε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξανά από ό,τι φαίνεται στην Ευρώπη. Να πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αρχίσει τη συζήτηση. Έχει σταλεί από τον Πρωθυπουργό μία επιστολή, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε Παπά. Λένε ότι το κάνετε είναι ένα προεκλογικό τρίκ, όπως και αυτό τα διάφορα που μοιράζεται, λέει, τα κοινωνικά πακέτα, όλο αυτό με τον επιστροφές του φόρου. Λένε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι το Μάιο πάμε σε τετραπλές, τριπλές κάλπες. Θα μου πείτε εσείς ποια είναι. Πέντε. Ο Βαγγέλης θα τα ξέρει καλύτερα από αυτά από μένα. Πέντε θα έχουμε, το ξέρεις εσύ. Μα θα είναι όλες μαζί από ό,τι λένε. Λοιπόν, ο κ. Παπάς δεν το πιστεύει, αλλά γιατί βάζετε αυτό το θέμα τώρα? Θεωρείτε ότι έχουν οριμάσει συνθήκες κοινωνικές πολιτικές για να πάμε σε μια αναθεώρηση του συντάγματος? Η αναθεώρηση του συντάγματος ήταν νομίζω αναγκαία. Είναι υπερόριμες συνθήκες και βεβαίως έξω από την κριτική η οποία ακούγεται επί της διαδικασίας, την οποία μπορεί να την, έτσι, να την αποδώσει και λογικά κάποιος, διότι κάτι πρέπει να βρει να πει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Τελειώνει η συζήτηση επί της διαδικασίας, θα πούμε στη συζήτηση επί της ουσίας. Mm-hmm. Και η συζήτηση επί της ουσίας είναι, θα έχουμε θεσμοθετημένα αναλογικότερο σύστημα, θα έχουμε πιο λειτουργικές σχέσεις κράτους-εκκλησίας, θα αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι, και αυτό συνδέεται... Το 2006 λέει ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει να αλλάξει και εσείς δεν συμφωνήσατε. Εντάξει, εδώ είναι όμως η ρόδος εδώ και το πείδημα. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως τις στάσεις που θα κρατήσουν σε άλλα ζητήματα και υπηρετώντας τις νεοφιλελεύθερες αιμονές τους, σε αυτό πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Και να δείξουμε ότι, όπως έχουμε δείξει και στα ζητήματα φορολογικά, διότι να το ακούσει ο κόσμος, είναι η χρονιά στην οποία οι βουλευτές πλέον φορολογούνται όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης. Ήταν σκανδαλώδης η μη φορολόγηση των βουλευτών, έτσι. Είναι σκανδαλώδης, πραγματικά. Δηλαδή, ήταν ένα 70-80% της αποζημίωσης ήταν εκτός. Κύριε Υπουργέ, συνάδει όμως αυτό που λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση και σύνεση στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με το ότι από την άλλη σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι θέλετε να τους βάλετε όλους μέσα με αφορμή την προανακριτική που ενδεχομένως να πάει να γίνει η Βουλή από την Εξεταστική στα θέματα της υγείας? Συνάδουν αυτά τα δύο, δεν είναι λίγο ξύμορο? Ταυτίζονται, θα σας έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή, η υποχρέωσή μας να πέσει άπλετο φως στο τι έχει συμβεί στη χώρα είναι ακριβώς στον ίδιο καμβά με την υποχρέωσή μας να συζητήσουμε το πώς θα θωρακίσουμε θεσμικά mm-hmm. την πολιτική λειτουργία, ούτως ώστε να μην έχουμε ξανά τα ίδια φαινόμενα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ισχυρίζεται ότι η βρώμα και η δυσοδεία στον χώρο της υγείας δεν έπρεπε να διαλευκανθεί. 23 δις. Είναι η χασούρα στο θέμα της υγείας, λέει σήμερα η εφημερίδα το Έθνος. Το πόλης μας όχι για μίζες, λέει, 23 δις ευρώ στην υγεία. Και ξέρετε, τα μεγάλα ποσά δεν είναι τα ποσά του μαύρου χρήματος που διοχετεύτηκαν σε αξιωματούχους για να αποσπαστούν συμβόλαια. Ήταν τα ποσά των υπερτιμολογήσεων στα συμβόλαια. Εκεί είναι ο μεγάλος όγκος, νομίζω,
των χρημάτων τα οποία σπαταλήθηκαν χωρίς να χρειάζεται. Μήπως όλα αυτά περί σκανδάλων και διαπλοκή ή διαφθορά θα στείνεται, γιατί πάμε σε εκλογές. Εντάξει, αυτή είναι μία μόνιμη υποδόση. Εγώ θέλω να σας πω ότι πιστεύω βαθιά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί στην οικονομία. Δηλαδή στα αποτελέσματα, ναι, στα, από την οικονομική πορεία βεβαίως. Ναι. Έχει βγει η χώρα από τα μνημόνια, συνεχίζεται μια πορεία ανάκαμψης και ακριβώς επειδή είμαστε στη φάση όπου και μέσα στο Νοέμβρη θα έχουμε ψηφοφορίες για τα θετικά μέτρα, τα μέτρα που μπορούμε. Βεβαίως, 8 τα μέτρα, νομοσχέδια λένε ότι. Τα μέτρα που μπορούμε και ψηφίζουμε ακριβώς επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια. Έτσι. Θα έχουμε τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό βεβαίως και θα έχουμε και την καταβολή μερίσματος στο τέλος του 2018 όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν παγιώνεται πλέον μια εικόνα ανάκαμψης της οικονομίας την οποία τη βλέπει και στην τσέπη του ο Έλληνας πολίτης, είτε λέγεται αγρότης που θα έχουμε την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας από ένα εισόδημα και πάνω που θα έχουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Από το 29 στο 25. Ναι, ακριβώς. Αλλά όλα αυτά που μου λέτε και δεν είναι μείωση φορολογία των. Στι δημοσκοπήσεις, κύριε Παπά. Φαίνεται ο κόσμος ότι έχει οργή και κυρία Κάτζου, εντάξει με τις δημοσκοπήσεις νομίζω. Να μας ρωτήσετε, υποχρεούστε. Ναι, αλλά βλέπω μια και μάλιστα κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν και αέρα αυτοδυναμία στην Δημοκρατία και τον κόσμο να ζητάει εκλογές. Ειδικά υπήρξε μια τελευταία στην οποία υπάρχει μια υποσημείωση ότι η εκτίμηση εκλογικής επιρροής έγινε από την εφημερίδα, όχι από τη δημοσκοπική εταιρεία. Άρα εδώ πέρα το πεδίο των δημοσκοπήσεων έχει υπάρξει ως πεδίο λαθροχεριών και ως πεδίο συστηματικών λαθών. Υπήρχε μια συστηματική μεροληψία η οποία αποτυπώθηκε σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ήταν η πρώτη στις εφημερίδες και όχι η αποτύπωση. Να αναρωτηθεί, λέω, να αναρωτηθεί και ο κόσμος γιατί ούτε το 12 ούτε το 15 και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και του 12 και του 15, οι έρευνες πέσανε έξω και στο δημοψήφισμα. Και στο δημοψήφισμα, βέβαια. Ποιο είναι το εντυπωσιακό, διότι στη στατιστική, όταν έχεις ένα λάθος μεθόδου, θα πέσεις έξω είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Εδώ πέφτανε έξω προς τα δεξιά. Εγώ, κύριε Παπά, με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε εσείς, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση και πραγματικά, ειλικρινά το λέω, μπράβο σας, που έχετε καταφέρει και έχετε κινητοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό κόσμου, νέων παιδιών. Που είναι το αύριο της χώρας, στα θέματα της καινοτομίας, στα θέματα του gaming, στα θέματα του κινηματογράφου, στα θέματα όλα αυτά που έχουμε ανάγκη ως χώρα για να αλλάξουμε πια επιτέλους σελίδα, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, η δημιουργική βιομηχανία είναι... μπορεί να γίνει βαριά βιομηχανία της χώρας. Το πιστεύω βαθιά. Δεν είχα αυτή την εικόνα πριν από 1,5 χρόνο. Αν με ρωτάγατε, δεν θα το πίστευα ότι υπάρχει τέτοιο δυναμικό. Αλλά τώρα έχω δει με τα μάτια μου ότι αν υπάρξει από την πολιτεία πρώτον η πλατφόρμα, ούτως ώστε αυτές οι νέες ιδέες να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν. Πρώτον, και βεβαίως τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να γίνουν θαύματα. Μάλιστα. Έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα και ακόμα περισσότερα θα γίνουν. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω, πλέον έχουμε 5 κανάλια, έχουν πληρώσει την πρώτη δόση, έχουμε μία ρύθμιση στο τηλεοπτικό τοπίο. Καλωρίζει το κανάλι, σε καλή μεριά και τα λεφτά που εισέβαλε στο δημόσιο. Σε καλή μεριά, έτσι πάνε αυτά. Έχουμε όμως μία ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου, νομίζω το παραδέχονται όλοι, όλοι το θέλαμε. Πάμε και για ένα κανάλι. Εγώ θα ρωτήσω καταρχήν αν αισθάνεται δικαιωμένος, γιατί στην πρώτη φάση της διαδικασίας δέχτηκατε έναν πόλεμο. Και λάσπη, και εγώ το έχω πει και πολλές φορές και τότε, και ίσως και κάπου και ανήθικο. Τώρα όμως, όντως μπαίνει μια τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, έχουμε 5 κανάλια, και 2 ακόμα άδειες που είναι χειρεύουσες. Αλλά η μία άδεια φαίνεται ότι την διεκδικεί συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Αισθάνεστε δικαιωμένος, και τι θα γίνει με τις δύο άδειες αυτές? Όλοι αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Νομίζω και ο κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να αισθάνεται, διότι εδώ είναι μια προσπάθεια. Από το 89 υπήρχε μια γκρίζα ζώνη, η οποία θέλω και εκ των υστέρων έτσι και με ψυχραιμία να απευθύνω και μια έκκληση όταν γίνεται πολιτικός διάλογος, διότι κάποιοι οι οποίοι μας καθίβριζαν τώρα έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους σε σχέση με τα ζητήματα της αδειοδότησης. Δεν είναι καλύτερη αυτή η κατάσταση? Με προστασία των θέσεων εργασίας, με καθαρό τοπίο, με αδειοδοτημένα τα κανάλια. Και βεβαίως, εδώ πέρα έρχεται και η πολιτεία και λέει βεβαίως και επενδυτικά κίνητρα. Κανάλια ιδιωτικά έχουν καταθέσει και έχουν εγκριθεί σχέδιά τους για οπτικοακουστικές παραγωγές. Που σημαίνει ότι αναζωογονείται και η οπτικοακουστική παραγωγή, η οποία κατέρευσε το 2010. Απολύτως δεν υπήρχε σύρια, λέμε εδώ. Έτσι. Όλα τουρκικά ήταν. Τουρκικά και reality. Δεν βλέπαμε τίποτα άλλο. Δεν βλέπαμε τίποτα άλλο. Φέτος, καλό τον Έλληνα τηλεθεατή να κάτσει και να δει πόσα καινούργια σύρια πραγματικά παράγονται. Είναι μια πάρα πολύ θετική ένδειξη. Και ο κόσμος της δημιουργίας πραγματικά
Ξέρετε τι άλλο κάνει, δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα. Μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Με τις δύο άδειες θα γίνει, γιατί μας απάντησε και μετά, Βαγγέλη. Για την ΕΡΤ θέλω να πω. Μετά, να μας πει τις δύο άδειες. Για τις δύο άδειες. Για τις δύο άδειες οι οποίες δεν προκυρήθηκαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, ο νόμος είναι πάρα πολύ σαφής. Έχει εκδηλωθεί αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον, οπότε πρέπει να γίνει δημοπρασία για τις άδειες. Οι διαδικασίες ακολουθούνται. Είναι απολύτως προβλεπόμενα τα πράγματα στον 43. Δεν υπάρχει περίπτωση να αργήσει η διαδικασία, είναι συγκεκριμένη. Για τα χρονοδιαγράμματα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πρέπει να ρωτήσετε το ραδιοτηλεοπτικό. Με την ΕΡΤ γίνεται, διότι υπήρξε και συζήτηση χθες στο πολιτικό σας όργανο, στην πολιτική γραμματεία. Και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Πόλεμος εδώ και καιρό στην ΕΡΤ. Κοιτάξτε να δείτε, στην ΕΡΤ γίνεται μια προσπάθεια η οποία είναι αξιέπαινη. Δηλαδή μια προσπάθεια η οποία περιγράφεται από μια στρατηγική για την τηλεόραση του μέλλοντος. Ποια είναι η τηλεόραση του μέλλοντος? Η τηλεόραση του μέλλοντος είναι οι ζωντανές μεταδόσεις και οι νέες τεχνολογίες, οι υπηρεσίες on demand. Και στις δύο αυτές και στα δύο αυτά κομμάτια στρατηγικής η ΕΡΤ έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα. Υβριδική τηλεόραση και βεβαίως μεγάλα αθλητικά γεγονότα, μεγάλα γεγονότα συνολικά, ειδησιογραφία κτλ. Γιατί όμως βγαίνει αυτή η κόντρα εσωτερικά? Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Δηλαδή υπάρχει ένας θόρυβος ο οποίος είναι αναντίστοιχος της προσπάθειας που γίνεται. Και πρέπει να ληφθούν βεβαίως τα μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν ώστε να την υπερβούμε αυτή την κατάσταση. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, κύριε Υπουργέ, να δημιουργήσετε μια νέα, το βάζω σε εισαγωγικά, ΕΡΤ, που θα ασχολείται το ένα κομμάτι με όλα αυτά που λέτε, στις νέες τεχνολογίες, το on demand, και η άλλη παραδοσιακή, η ΕΡΤ, με την ενημέρωση? Ο στόχος είναι, και νομίζω ότι μέσα στον χρόνο θα το έχουμε καταφέρει, είναι να ιδρυθούν δύο νέες θηγατρικές. Η μία που θα ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη και η άλλη με τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Δυστυχώς η ΕΡΤ, επειδή είναι ένα υβριδικό σχήμα το οποίο κουβαλάει πολλές από τις ακαμψίες που έχει μία ΔΕΚΟ, έχει διαδικασίες οι οποίες την κάνουν να υπολείπεται στους χρόνους στους οποίους μπορεί να κάνει ορισμένα project να τελεσφορήσουν. Έτσι δεν είναι. Σύστημα. Εκλογές πότε, κύριε Παπά? Εκλογές. Και το ίδιο, συγγνώμη. Εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Ποιας τετραετίας λέτε τώρα? Της πρώτης κυβέρνησης. Το Μάιο ή τον Οκτώβριο? Όχι, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το Σκοπιανό όμως, κύριε Υπουργέ, δεν θα έχει αντιδράσεις? Ο κύριος Πάνος Καμένος λέει αυτά που λέει. Κύριε Γιακουμή, να σας πω κάτι. Όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί συμπολίτες μας αντέδρασαν σφοδρά. Διότι δεν υπήρχε ενημέρωση και υπήρχε και η εικόνα ότι εδώ πέρα πάμε να κάνουμε μια συμφωνία η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση και την αρχαία μας ιστορία. Έχει γίνει απολύτως σαφές ότι αυτή είναι η συμφωνία η οποία κάνει τους βόρειους γειτονές μας να δηλώνουν ευθαρσώς ότι με την αρχαία ελληνική ιστορία δεν έχουν καμία σχέση. Έχετε στο φόντο, κυρία Κάτζου, τη Θεσσαλονίκη. Λίγο πιο εκεί είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά έτσι, δεν αμφισβητούνται. Ναι, αλλά η εικόνα ποια ήταν στην αρχή? Η εικόνα ήταν ότι πάμε να τα παραδώσουμε. Ναι. Ότι πάμε να κάνουμε μια συμφωνία η οποία θα αφήνει γκρίζες ζώνες. Δεν είναι αποφελής για τη χώρα. Αυτό λένε όμως οι ανεξάρτητοι. Αυτό λένε όμως. Αυτό δεν λέει ο κυβερνητικός σας εταίρος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος ο Καμένος και οι βουλευτές του νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να πιστούν καθώς περνάει ο χρόνος και οι βόρειοι γειτονές μας κάνουν όσα προβλέπει η συμφωνία, να πιστούν λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος των ανθρωπίνων συμφερόντων. Θεωρείτε ότι όμως δίνεται ωραία εικόνα στον κόσμο όταν υπάρχει σε ένα κυβερνητικό συνασπισμό? Υπάρχει αυτή οι διαφορετικές απόψεις. Κάθε τόσο βλέπουμε μια διαφορετική άποψη να τη λέει ο Πάνος Καμένος, να βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, βεβαίως τώρα ρεπορταζιακά και με φημολογία. Άρα ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων εντός του συνασπισμού του κυβερνητικού. Δεν μπορώ να κάτσω εδώ και να ισχυριστώ, μας βλέπει και ο κόσμος ότι είναι μια ευχάριστη εικόνα. Είναι προφανές ότι είναι η εικόνα η οποία δημιουργεί προβλήματα, έτσι. Αλλά δεν προέκυψε από το πουθενά. Ήταν γνωστή η διαφωνία, κατατεθειμένη ενώπιον του ελληνικού λαού. Και νομίζω και η στάση του Πάνου του Καμένου είναι καθαρή εδώ και καιρό. Εννοείται. Επαναλαμβάνω ότι εμείς διεκδικούμε να τον πείσουμε και αυτόν και τους βουλευτές του ότι αυτή η συμφωνία, κύριε, είναι υποφελής. Υπάρχει δυνατότητα, γιατί ακούω συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα το γραμματέα του κομματός σας, τον κύριο Σκουρλέτη, να λέει ότι μπορεί να υπάρξει και αλλαγή του κυβερνητικού σχηματισμού. Με άλλο κυβερνητικό εταίρο. Δεν τίθεται τέτοιο, θέμα πριν τις εκλογές. Θα βλέπατε όμως μία διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε και στην τελευταία πολιτική γραμματεία και γενικώς και στις σχετικές επιτροπές και σε όλα αυτά ότι υπάρχει ένα ρεύμα μες στο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι πρέπει λίγο να διαβρεθούμε προς τα αριστερά, προς το κέντρο, λίγο κέντρο δεξιά. Κοιτάξτε, η κάθε κυβέρνηση, και αυτό κάνουμε και εμείς, οφείλει να έχει διαρκώς μία μέρημνα να διευρύνει το φάσμα στήριξης της πολιτικής της. Να μεγαλώνει. Αυτή η επιδίωξη, κυρία Κάτσου, σας βεβαιώ, είναι δική μας επιδίωξη, η οποία είναι διαρκής και αυτονόητη.
και θα σας έλεγα και με επιμονή. Δηλαδή να πείθουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους και βουλευτές ότι οι πολιτικές μας πρωτοβουλίες είναι πρωτοβουλίες που αξίζουν τη στήριξή τους. Κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες τάσεις συγκεκριμένες μιλάνε για πασοκοποίηση, υπάρχουν διάφορες διαφορετικές απόψεις. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Είπαμε, ρε παιδί μου, Πασόκ ήταν όλη η κοινωνία. Ναι, αλλά είχε άλλα δομικά προβλήματα το Πασόκ, τα οποία τα πλήρωσε. Δηλαδή ήταν ένα κόμμα κλειστό. Έτσι, ως σύστημα εξουσίας, αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί. Να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να αντιστοιχίσουμε στοιχειωδώς την πολιτική μας ακτινοβολία στην οργανωμένη μας βάση. Και η τελευταία ερώτηση: υπάρχει περίπτωση, σε, αν χάσετε τις εκλογές, λέτε θα γίνω στο τέλος της τετραετίας, να αμφισβητήσει κάποιος εντός του ΣΥΡΙΖΑ τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη. Δεν θα χάσουμε τις εκλογές, κυρία Κάτση. Ναι, αλλά εγώ μιλάω πια προσωπικά. Όσο και να προσπαθείτε όμως, δεν πρόκειται να πω τίποτα άλλο από το ότι οι εκλογές θα κερδιθούν. Αυτό είναι το σίγουρο, αυτό είναι το βέβαιο. Αυτό φαίνεται να πυκνώνει ως ενδεχόμενο και αποσταθεροποιεί και όσους πόνταραν για 4 χρόνια στην αποσταθεροποίηση της χώρας. Στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν είναι πρώτο κόμμα, εσείς μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί του. Με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα χρειαστεί να συνεργαστούμε. Πρώτον, διότι θα είναι στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό χάσμα. Και εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Ψηφικής Πολιτικής για το πολύ πρωινό ξύπνο. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι απάντησε σε όλα, Ευαγγέλη. Νομίζω ήταν πολύ σύντομα, απάντησε σε όλα και με την ευθύτητα όλα αυτή. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς.